Η ανέγερση του πρώτου ΕΠΑΣ Αιγαίων δεν μπορεί να προχωρήσει καθώς το όλο θέμα μπλοκάρεται από το δημόσιο, διότι το οικόπεδο δεν είναι 100% στην κυριότητα του Δήμου Νεάπολης Αιγαίων. Το παράλογο είναι ότι ο συνιδιοκτήτης δεν είναι κάποιος ιδιώτης, αλλά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δηλαδή το ίδιο το δημόσιο. Τώρα συμπεριλαμβάνεται ξανά στα 17 σχολεία ΜΕΣΔΙΤ, όπως και στην προηγούμενη φάση, και έχει μπλοκαριστεί γιατί μέσα σε αυτά τα 12.000 τετραγωνικά μέτρα υπάρχουν δύο κομμάτια τα οποία είναι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και πλέον με την καινούργια νομοθεσία περί κτηματολογίου εκδίδονται ΚΑΕ, κωδικοί αριθμοί δηλαδή για τα τμήματα αυτά, στο όνομα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παρά την βούληση όπως δηλώνει η πολιτική ηγεσία, ταυτόχρονα δηλώνει και την αδυναμία μεταβίβασης αυτών των τμήματων λόγω έλλειψης νομοθεσίας. Το έργο σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία του ΕΠΑΛ Αιγαίων του Δήμου Νεάπολης Αιγαίων περιλαμβάνεται στις 17 σχολικές μονάδες περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα γίνουν ΜΕΣΔΙΤ. Την υλοποίησή του ανέλαβε η εταιρεία Κτηριακές Υποδομές ΑΕ, η οποία προκήρυξε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης. Συγκεκριμένα, η σχολική μονάδα που θα εξυπηρετήσει 800 μαθητές προβλέπεται να ανεγερθεί σε οικόπεδο το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης και γενικού πολυδομικού σχεδίου. Το οικόπεδο αποτελείται από όμορα οικόπεδα αυτοτελείς ιδιοκτησίας, από τα οποία κάποια ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου, κάποια είναι της εταιρείας Κτηριακές Υποδομές ΑΕ και κάποια ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος Νεάπολης Αιγαίων, με τις Κτηριακές Υποδομές ΑΕ δεν υπάρχει πρόβλημα, καθώς ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει την κυριότητα κατά χρήση. Όμως τα ανήκοντα στην ιδιοκτησία του Υπουργείου οικόπεδα διέπονται από ειδικές διατάξεις, οπότε θα πρέπει να παραχωρηθούν κατά κυριότητα στο Δήμο. Και αυτό γιατί ο νομοθέτης για την έκδοση άδειας κατασκευής ενός κοινοφελούς έργου, όπως είναι ένα σχολείο, απαιτεί την ύπαρξη ενός και μοναδικού ιδιοκτήτη της έκθεσης επί της οποίας θα κατασκευαστεί το έργο, ανεξαρτήτως εάν τα επίμαχα οικόπεδα είναι ιδιοκτησίας φορέων του Δημοσίου. Προσπαθούμε λοιπόν εδώ και 2-3 χρόνια να υπάρξει το αυτονόητο, δηλαδή το ένα τμήμα του ελληνικού δημοσίου που λέγεται Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να το μεταφέρει είτε στο Δήμο που είναι άλλο τμήμα του δημοσίου, είτε στις κτηριακές υποδομές που είναι του Υπουργείου Υποδομών, για να γίνει η εξέλιξη της κατασκευής μέσα από το ΣΔΙΤ. Με παρέμβασή του στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, ο Σίμος Δανιλίδης ζητά να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για αυτοδίκαιη μεταβίβαση ατελώς προς τους Δήμους ακινήτων χαρακτηρισμένων ως κατάλληλων για την κάλυψη αναγκών ρημοτομούμενων τεμαχίων ή τμήματων αυτών ή ακινήτων που προορίζονται για κοινοφελή ή κοινόχρηστο σκοπό. Το αυτονόητο, το απλό και το αυτονόητο που δεν είναι στο τέλος, εάν ήμασταν άλλου είδους διοίκηση Δήμου, θα λέγαμε μακριά από εμάς, δεν έχουμε εμείς την ευθύνη να κόψει το κεφάλι του το ένα Υπουργείο να συνονοηθεί με το άλλο. Να υπάρξει επιτέλους νομοθετική ρύθμιση που να λέει το αυτονόητο, ότι και έχουμε επεξεργαστεί εμείς ως Δήμος, που δεν ήταν δική μας ευθύνη, έχουμε επεξεργαστεί εμείς την νομοθετική ρύθμιση που λέει το αυτονόητο, ότι εντός οικοδομικών τετραγώνων τα οποία προορίζονται με διατάγματα ρημοτομίας για κοινοφελή ή κοινόχρηστη χρήση, όσα τμήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα υφίστανται ως περιουσιακά στοιχεία εντός αυτών των οικοδομικών τετραγώνων, να μεταβιβάζονται ατελώς στον οικείο Δήμο. Το νομοθετικό αυτό κενό, όπως τόνισε ο κ. Δανιλίδης, δεν δυσχεραίνει μόνο την κατασκευή σχολείων, αλλά μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές στην κατασκευή και άλλων κτηριακών εγκαταστάσεων κοινοφελού σκοπού, ακόμα και στην εφαρμογή ενός διατάγματος ρημοτομίας, δηλαδή αναπλάσεις, διαμόρφωση πάρκων και χώρων πρασίνου, κατασκευή παιδικών χαρών και εκτέλεση έργων οδοποίησης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Νεάπολης Αιγαίων, υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα.